Αυτόν τον μήνα στη WinMasters έχεις VAR. Έχασες, κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy. Τελεί ο Φακούντο, πήγε απευθείας, ο Στρατιλάτης απομάκρυνε με τις γροθιές. Τον σταματήσει ο Σακέτη. Και στη συνέχεια ο Ηλία παραχωρεί το πλάγιον out. Πίεση από τον Ένσου, η σέντρα για τον Χαραλάμπους που ήταν σε θέση offside. Και όπως βλέπουμε εδώ, ήταν λίγο πιο μπροστά την στιγμή που ο Κονέ γύρισαν οι παίκτες του Απόλλωνα. Βρήκε ωστόσο τον Μικελίτο, κίνηση από τον Κονέ. Είδατε τον Μπένσοπ να κάνει το φάουλ τουργία του Απόλλωνα. Εκτελεί ο Χουντόμπιακ με δύναμη. Με δύναμη και η απόκρουση από τον Σακέτη με το κεφάλι. Επαναφέρει δίνοντας ύψος την μπάλα ο Χουντόμπιακ. Κεφαλιά προς τα πίσω, 1-0 ο Εθνικός. 1-0 ο Εθνικός στο 22ο λεπτό με τον Ιωάννου, τον στόπερ. Εδώ. Ο Χουντόπιακ δίνει ύψος στην μπάλα, ο Ιωάννου κινείται με πίσω βήματα και την στέλνει με πισινή κεφαλιά στην απέναντι γωνία. Να δούμε και πού θα πάει η μπάλα, από πού θα κινηθεί ο σκόρερ. Από κανονική θέση κινήθηκε ο σκόρερ, η κεφαλιά δεν τον ακολούθησε κανείς από τους παίκτες του Απόλλωνα. Ο Γιαννιώτας τώρα μπαίνει στην περιοχή του Εθνικού, πολύ επικίνδυνα γυρίζει την μπάλα ο Μπέντσοπ από κοντά. Μικελίτο. Για τον Κονέ που βγαίνει στην πλάτη του Ενσούε, γυρίζει ο Μαρκός και από κοντά πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πάσα του Κονέ. Εδώ ο Κονέ θα γυρίσει στον Μαρκός που κινείται στο πρώτο δοκάρι. Σέντρα από τον Χαραλάμπους. Ο Ηλία, η μπάλα έφτασε στον Μαρκός που έκανε το σουτ. Την ξαναβλέπουμε την φάση. Μόνο στο δεύτερο δοκάρι έκανε το σουτ. Πάει απέναντι από τον Κυπριανό, έχει το Χουντόπιακ. Έγινε το σούτ από τον Γιαννιώτα πάνω στον Στρατιλάτη. Φακούντο πέρασε και από τον Μικελίτο και έστειλε την μπάλα μπροστά για τον Πίτα. Βγήκε ο Στρατιλάτης. Εδώ ξαναβλέπουμε την προηγούμενη φάση. Ενσούε. Έχασε από τον Ιμπραχήμ Κονέ. Ο Ηλία είναι δίπλα του. Πηγαίνει στο ένας έναντι ενός με τον Γιούστε. Βγαίνει ο Δημητρίου. Το κλέψιμο από τον Κονέ πάρα πολύ γρήγορο. Με την μπάλα στα πόδια εδώ την ανοίγει περισσότερο από ότι. Πάρα πολύ καλή πάσα για τον Φλωρεντίν Ματέι. Κίνηση από τρεις συμπαίκτες του που τον πλαισιώνουν. Ο Ματέι πάει στο ένας εναντίον ενός. Τώρα θα στείλει την παλιά για τον Μπένσοπ μόλις που προλαβαίνει με το δεξί. Η παλιά του Ματέι. Αρκετά ενεργητικός σε αυτό το εδώ κερδίζει το φάουλ. Και έχουμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα στον αγώνα. Στον Χουντόπιακ για το φάουλ. Αυτό αποδέχεται την απόφαση του διαιτή. Γι' αυτό το φάουλ που βλέπετε πάνω, πολύ δυνατό φάουλ, μακριά από την μπάλα. Τώρα θα εκτελέσει ο Φακούντο. Βγαίνει ο Σελίμοβιτς στο δεύτερο δοκάρι, κάνει το σουτ και στέλνει την μπάλα έξω. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε τον Σελίμοβιτς να φεύγει από κανονική θέση τη στιγμή της εκτέλεσης και να είναι εντελώς μόνος εδώ που κάνει το πλασέ. Σέντρα από τον Χριστοφή, βγαίνει ο Δημητρίου, χάνει την μπάλα. Την έχει βρει με το αριστερό χέρι, αλλά έχει σφυρίξει φάουλ ο διαιτής. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε εδώ την εκτέλεση, την απομάκρυση της μπάλας από τον... Έχει βγάλει κόκκινη σε κάποιον από τον πάγκο ο Τιμόθεος Χριστοφίου. Επιστρέφουμε σε ζωντανή μετάδοση. Εδώ ξαναβλέπουμε τον διαιτή να δείχνει την κόκκινη κάρτα στον προπονητή τερματοφυλάκων. Σελίμοβιτς με φάουλ πάνω στον Κοστόφσκι. Εδώ για το φάουλ από πίσω πάνω στον Κοστόφσκι. Κόντρα η μπάλα πάνω στον Ενσούε. Μικελίτο. Ζήτησαν πέναλτι, δεν υπάρχει κάτι λέει ο Τιμόθεος Χριστοφή. Και εμείς ξαναβλέπουμε νωρίτερα. Μαζεύει το χέρι πολύ κοντά στο σώμα ο Σελίμοβιτς. Κεφαλιά προς τα πίσω από τον Κοστόφσκι. Ο Μικελίτο έχει ευκαιρία, 2-0 ο Εθνικός. Στο 71ο λεπτό ο Μικελίτο χτυπά και ισοφαρίζει το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα στο Τσίριο. Η πρόκριση αρχίζει από την αρχή η διεκδίκησή της.
Από Αράου τα αρχίζουν όλα. Κεφαλιά προς τα πίσω από τον Κοστόφσκι. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Φτάνει στον Μικελίτο που εντελώς μόνος από το ύψος του πέναλτι σημαδεύει σωστά. Στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Δημητρίου που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Και έτσι έχουμε 2-0. Με αυτό το αποτέλεσμα οι δύο ομάδες πηγαίνουν στην παράταση. Αλλά έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Έτοιμος για το σουτ. Επιχειρεί παλιά απέναντι. Η μπάλα θα απομακρυνθεί σε κόρνερ. Εδώ ξαναβλέπουμε την φάση νωρίτερα με τον Ηλία να στέλνει παλιά απέναντι και τον Γιούστε να ανεβαίνει. Ματέι, ο Σαρδινέρο είναι. Παλιά για τον Μπένσοπ. Βγαίνει ο Στρατιλάτης. Ο Παπουλής θα πλασάρει και θα στείλει την μπάλα έξω. Πίσω από την μπάλα ο Μπένσοπ ή στην ίδια ευθεία. Θα την διώξει ο Στρατιλάτης. Ο υπερχόμενος Παπουλής δεν θα σημαδέψει σωστά. Πίεση αλλά με φάουλ του Σακέτσι. Έχει βγάλει κίτρινη κάρτα. Και την δείχνει στον Κορέα. Στον Ντεϊβίσον βγήκε η κίτρινη κάρτα στην φάση νωρίτερα. Κοστόφσκι το σουτ πάνω στον Δημητρίου. Φάουλ υπέρ του Απόλλωνα. Σακέτη, ενώ ξαναβλέπουμε την προηγούμενη φάση. Έφυγε η μπάλα και μετά έγινε το φάουλ. Χουντόμπιακ. Προλαβαίνει ο Ηλία. Φάουλ από τον Βασιλείου. Θα δεχθεί και αυτό στην κίτρινη κάρτα που είναι στο όριο, ενώ εμείς ξαναβλέπουμε το φάουλ από τον, το δυνατό φάουλ από τον Βασιλείου. Εκτελεί ο Χαραλάμπους, ο Κοστόφσκι δεν θα μπορέσει. Ματέι με φάουλ ο Χστοφή. Ακόμα μια κίτρινη κάρτα στην απέναντι πλευρά και βλέπετε το φάουλ από πίσω, κίτρινη κάρτα. Να εκτελεί το πλάγιον out. Μπένσοπ. Το σουτ που γίνεται πάνω στον Στρατιλάτη. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε το δυνατό σουτ με το αριστερό. Δόθηκε το επιθετικό φάουλ. Πάμε σε παράταση. Σφύριξε για τελευταία φορά στην κανονική διάρκεια ο Τιμόθεος ο Χριστοφή. Ματέι. Παπουλής μέσα στην περιοχή του Εθνικού. Αλλάζει με τον Μπένσοπ ευκαιρία. Γκολ ο Απόλλων. Να το γκολ εκτός έδρας που ήθελε ο Απόλλων. Έχει σηκωθεί το Σημειάκι. Δεν μετρά τον γκολ. Την στιγμή που, όχι, δεν υπάρχει offside και μάλιστα είναι καθαρά καλυμμένος από τον πρόγειτσο Παπουλής. Έχει γίνει λάθος από τον πρώτο βοηθό. Κατέβασε ο Τσάρλισον Μπέσο, βρήκε τον Παπουλή μέσα στην περιοχή. Θα δώσει την πάσα, το σουτ και γκολ για τον Απόλλωνα Φλωρεντίν Ματέι. Ο νητρωτής στο 95ο λεπτό. Ο Απόλλων πετυχαίνει τον γκολ που ήθελε για να έχει αυτός τον πρώτο λόγο για την πρόκριση. 2-1 και προσδίδει πολύ περισσότερες πιθανότητες στην προσπάθεια του Απόλλωνα να δίνεται την μακρινή παλιά προς τον Μπένσοπ. Πάσα για τον Παπουλή, κινείται δίπλα του ο Μπένσοπ, θα του δώσει την μπάλα και με το αριστερό δυνατό σουτ θα νικήσει τον Στρατιλάτη, σημειώνοντας το 2-1. Ξανά και ξανά τον γκολ με τον Απόλλωνα πια να έχει τον πρώτο λόγο. Τον Μικελίτο να γυρίζει τον Κοστόφσκι και τον Σελίμοβιτς να του κάνει φάουλ σε ένα αρκετά καλό σημείο. Εδώ το μαρκάρισμα. Τραβάει με την φανέλα ο Κοστόφσκι, τον κρατάει και ο Σελίμοβιτς. Τα βλέπετε και τα δύο. Ο Δημητρίου εκτελεί ο Χουντόπιακ και ο Δημητρίου πέφτει στη γωνία και παραχωρεί το κόρνερ. Από αυτήν την πάρα πολύ ωραία εκτέλεση, η εξαιρετική επέμβαση στη γωνία πήγαινε μέσα. Καταστάσεις που διαμορφώνονται. Εδώ κεφαλιά προς τα πίσω, έξω. Εδώ ξανά. Πολύ ωραία κίνηση. Ο Απόλλων βγαίνει στην επίθεση με τέσσερις παίκτες να συμμετέχουν. Και τον Ενσού ένα είναι κάτοχος της μπάλας και να δίνει την πάσα. Αφήνει ο Σαρδινέρο. Παπουλής θα στείλει την μπάλα πάνω από την εστία. Θα χάσει μοναδική ευκαιρία στο 104. Εδώ ο Ενσούε θα δώσει την πάσα. Δείτε τον Σαρδινέρο να αφήνει, ουσιαστικά αφήνοντας την μπάλα. Ασίστε έκανε. Για τον επερχόμενο Παπουλή είχε όλο τον χρόνο να ζυγίσει το πλασέ, να σημαδέψει σωστά. Τα χάνουν και οι έμπειροι αυτά. Κερδίζει ο Ματέι.
και βγαίνει στην, μπαίνει στην περιοχή του από Εθνικού. Χάνει από τον Χουντόμπιακ ο Μπέντσοπ. Ο Παπουλής. Ο Κορέα καλύπτει την μπάλα. Βγαίνει ο Στρατιλάτης. Φάουλ από τον Παπουλή. Σφυρίζει ο Χριστοφή. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Και τον Ιμπραχήμ Κονέ είναι κάτοχος της μπάλας και να δίνει την πάσα στον Μικελίτο. Απέναντι κινείται ο Παπαγιώργιου. Έκοψε πάρα πολύ ωραία ο Μικελίτο. Έδωσε στον Κονέ ευκαιρία. Τώρα θα κάνει το σουτ. Κοντράρει η μπάλα πάνω στον Σελίμοβιτς. Τέλος, ο Απόλλων είναι στα ημιτελικά. Θα βρει την ΑΕΛ, τη Συμπολίτιδα, απέναντί του μέσα από μια μονομαχία 120 λεπτών. Ο Εθνικός δέχεται θερμό χειροκρότημα από τους φίλους του για αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκανε. Όντως στο 90 λεπτό ήταν 2-0 μπροστά. Αυτόν τον μήνα στη Win Masters έχεις VAR. Έχασες, κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy.